Για όλους και για όλα, απάντησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Χατζηβασιλείου σε μια συνέντευξη για τη ζωή του από τις Σέρες αλλά και τη δράση του ως πολιτικός στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και τον Νίκο Οικονόμου. Στη στήλη πρωινός καφές, ο βουλευτής Σερών αποκαλύπτει ότι δεν πίνει ποτέ καφέ, μιλάει για τους παραδοσιακούς χορούς που του αρέσουν από μικρό παιδί, καθώς και το ταεκβοντό, ενώ αποκαλύπτει ότι μικρός τον τραβούσε η δημοσιογραφία, αλλά τελικά έγινε πολιτικός επιστήμονας και το 2019 εκλέχθηκε με την πρώτη ως βουλευτής Σερών. Στη συνέχεια επιλέξατε τις τουρκικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Πώς προέκυψε αυτό? Ήμουν υποψήφιος στην τότε τρίτη δέσμη και δεν ήθελα να γίνω ούτε δικηγόρος ούτε φιλόλογος. Με εξήταρε η ιδέα να σπουδάσω σε μια σχολή όπου μαθαίνεις το γείτονα, τον άλλον, και έτσι έγραψα καλά στις πανελλαδικές και πέρασα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θέλατε πάντοτε να γίνετε πολιτικός επιστήμονας? Δημοσιογράφος ήθελα να γίνω, αλλά στο Πανεπιστήμιο ανοίχτηκε μπροστά μου ένας άλλος κόσμος. Πάντως, αρθρογραφώ σταθερά από τη μαθητική ηλικία μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια κάνατε και μάστερ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και διδακτορικό στο Πανδύο. Σας τραβούσε τελικά η επιστήμη μάλλον, αλλά σας κέρδισε η πολιτική? Όπως σας είπα, η επιλογή μου να σπουδάσω το συγκεκριμένο αντικείμενο ήταν συνειδητή. Ήθελα να έχω τη βαθύτερη δυνατή γνώση στον τομέα μου και έτσι αποφάσισα να φτάσω ως το διδακτορικό. Ο κ. Χατζηβασιλείου μιλάει για την εμπειρία του δίπλα στην Τώρα Μπακογιάννη, καθώς και όσα αποκόμισε από τις πολλές σημαντικές συναντήσεις δίπλα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι κερδίσατε από αυτή την εμπειρία δίπλα στην Τώρα Μπακογιάννη, που τότε έγινε και Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμαλή? Έμαθα να σκέφτομαι πολιτικά, να διαβάζω πίσω από τις λέξεις του εκάστοτε συνομιλητή, μα πάνω απ' όλα έμαθα να προωθώ το εθνικό συμφέρον σε μια διεθνή διαπραγμάτευση. Η Ντόρα Μπακογιάννη, καταξιωμένη εντός και εκτός Ελλάδας, αποτέλεσε για μένα το καλύτερο σχολείο, της οφείλω πολλά. Μια ιδιαίτερη στιγμή από εκείνα τα χρόνια που δεν ξεχνιέται? Όλη η προεργασία για τη δύσκολη αλλά ιστορική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Επί μήνες η αδρεναλίνη χτυπούσε κόκκινο. Ήσασταν δίπλα στο σημερινό Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε πολλές σημαντικές συναντήσεις. Τι αποκομίσατε από όλα αυτά? Ο Πρωθυπουργός με τιμά με την εμπιστοσύνη του, πράγμα πολύ σημαντικό για μένα. Η εμπειρία από τη συμμετοχή σε αποστολές στο εξωτερικό και η παρουσία σε δύσκολες εθνικές μάχες είναι ανεκτίμητη. Τον ευχαριστώ για όλα. Μια ιδιαίτερη στιγμή με τον Πρωθυπουργό? Οι στιγμές κατά την επιτυχημένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μου. Πόσο εύκολο είναι για ένα βουλευτή από την περιφέρεια να συμμετέχει σε σημαντικές διεθνείς συναντήσεις, να βγαίνει στα μεγάλα τηλεοπτικά πάνελ και το Σαββατοκύριακο να τρέχει για το Σταυρό και να σφίγγει χέρια στις Σέρες, το Σιδηρόκαστρο και την Ιγρήτα? Αγαπώ όλα όσα κάνω. Μετά από μια γεμάτη εβδομάδα στην Αθήνα και το εξωτερικό, ανυπομονώ να επιστρέψω στις Σέρες. Η επαφή με τους πολίτες μου δίνει δύναμη και ενέργεια. Ευτυχώς έχω μάθει να ξεκουράζομαι στα αεροπλάνα. Τέλος, ο κ. Χατζηβασιλείου ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις με τη γείτονα, ενώ μίλησε και για τις εκλογές που έρχονται. Μετά την απώλεια μιας έδρας λόγω της απογραφής, η μάχη επανεκλογής στις Σέρες θα είναι δύσκολη. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την πρόκληση? Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολη και αυτή σίγουρα περισσότερο. Το πρόβλημα δεν είναι η μείωση των εδρών, αλλά η μετανάστευση των νέων από τον τόπο, όπως κατέδειξε η απογραφή. Αυτό είναι το στίχημα της επόμενης μέρας, να κρατήσουμε τους νέους εδώ. Μιλάτε τέσσερις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά και ισπανικά. Ποια αποδείχθηκε η πιο χρήσιμη μέχρι στιγμής? Η κάθε μια έχει τη χρησιμότητά της, αλλά σίγουρα τα τουρκικά με βοήθησαν περισσότερο. Από την παρουσία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι και σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου συχνά απευθύνομαι στους Τούρκους συναδέλφους μου στη γλώσσα τους. Την πρώτη φορά που με άκουσαν, εξεπλάγησαν.